Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV, 12 του μήνα, Τρίτη. Και θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στην προανακριτική, καθώς τα δύο μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος, δεν έφτασαν. Το ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί ο κύριος Λάπας. Για περισσότερα όμως θα συνδεθούμε με την εφημερίδα Το Ποντίκι και τον διευθυντή της, τον κύριο Παναγιώτη Κουτουφά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μία εξέλιξη που μας είχε προειδεάσει η δήλωση του κυρίου Λάπα την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, περιμέναμε ότι θα παρουσιαστούν οι δύο βουλευτές και μέλη της Επιτροπής. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να προχωρεί με προσεκτικά βήματα και να προσπαθεί να εκθέτει την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση όταν παραβιάζεται ο κανονισμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα η πλειοψηφία της προανακριτικής επιτροπής, ότι πρέπει να αποφασίσει για τους ίδιους λόγους περίπου που αποφάσισε για την εξαίρεση Τζανακόπουλου και Πολάκη, την εξαίρεση τριών βουλευτών. Νομίζω είναι δύο της Νέας Δημοκρατίας και ένα από την πλευρά του Κινάλ. Και εδώ, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, τι θα κάνει? Θα κάνει μια στροφή και για τους ίδιους λόγους θα αποφασίσει ότι δεν θα εξαιρεθούν ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Κυριανάκης και ο κύριος Κυριακόπουλος? Και αυτό επισήμανε, κύριε Κουτουφά, συγγνώμη που σας διακόπτω, και στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Παπαγγελόπουλος για προληπτική αυτοεξαίρεση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με νέα ανακοίνωσή του στην υπόθεση, και ζητάει ουσιαστικά να αποχωρήσουν από την υπόθεση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως χαρακτηριστικά λέει και η ανακοίνωση, θα έχουν διαπράξει αδίκημα και θα πλήξουν το κύρος της Επιτροπής. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι... Αυτές είναι κινήσεις οικονομικές. Γιατί ο συνήγορος του κ. Παπαγγελόπουλου, ο κ. Τσοβόλας, έχει καταθέσει γραπτό αίτημα που ζητάει την εξαίρεσή τους. Οπότε εδώ, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι μόνο ο κ. Λάπας μέσα, ο οποίος έχει καταθέσει και αυτός ερώτημα, ας πούμε, εξαίρεσης των τριών μελών και παρακολουθεί τη διαδικασία. Αυτό περιμένουμε, να δούμε τι απόφαση θα πάρει η πλειοψηφία, αν δηλαδή θα κάνει δεκτό το αίτημα να εξαιρέσει, ή ας πούμε θα κάνει αλακάρτ πάλι αποφάσεις, ας πούμε, που θα παραβιάζοντας, ας πούμε, ακόμα και την ερμηνεία που δίνει η πλειοψηφία για το θέμα των μαρτύρων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, από ό,τι ξέρω, οι υπόλοιποι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τελειώσει αυτό το θέμα, θα μπουν μέσα για να αρχίσει η εξέταση του κυρίου Φρουζή. Η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα? Είναι άγνωστο, δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλει να καταδείξει, τουλάχιστον όπως το ερευνεύω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι την κολυσιεργία την κάνει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, κύριε Κουτουφά, για να δώσουμε έτσι και κάποιες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει και κυκλοφορούν, ανεπιβεβαίωτες ωστόσο, ότι αυτή η απόφαση το να μην παρευρεθούν Πολάκης και Τζανακόπουλος εντός της Επιτροπής έχει προκαλέσει και εσωτερικές διαμάχες στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, σε αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες είναι... Και για να τα πούμε λίγο έξω από τα δόντια, κάποιοι κάνουν λόγο ότι κάνει κουμάντο ακόμα στο κόμμα το 3% και όχι το 33%. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν κάνει το 33% ή το 3%. Εγώ ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ηγεσία και προφανώς, ας πούμε, οι κινήσεις αυτές γίνονται υπό την έγκριση της ηγεσίας του. Τώρα, επειδή τα θέματα αυτά είναι νομικά, έχω τη γνώμη ότι θα υπάρχουν και πολλές γνώμες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα θέματα, ας πούμε. Τώρα, θα φανεί στην πορεία ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν νομίζω ότι θα είναι θέματα αυτά τα οποία θα δημιουργήσουν ένα εσωτερικό πρόβλημα. Γκρίνια δημιουργούν αυτά τα θέματα, αλλά δεν δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα. Μάλιστα, κύριε Κουτουφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι νωρίτερα η εισαγγελία διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου.
για την υπόθεση φυσικά Νοβάρτης. Είχε κάποιες δηλώσεις μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο ίδιος ο βουλευτής ο κύριος Λοβέρδος, κάνοντας λόγο και αμετανόητους σκευωρούς. Θα τα δούμε ούτως ή άλλως όλα αυτά, γιατί οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες και αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Πάμε όλμως σε άλλα θέματα της πολιτικής και της κοινωνικής επικαιρότητας. Πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών δυνάμεων. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες φοιτητές, ενώ υπήρξαν καταγγελίες και για τραυματισμούς. Εν τω μεταξύ, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας εν όψη της επετείου του Πολυτεχνείου. Στον απόϊχο των χθεσινών πρωτοφανών γεγονότων με τα επεισόδια φοιτητών αστυνομία στην ΑΣΟΕ, φούντωσε η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους Νίκη Κεραμέως και Νίκο Φίλη να διασαυρώνουν τα ξύφη τους. Υπουργός Παιδείας έριξε ευθέως τα πυρά της στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον ότι τόσο καιρό ανεχόταν την ανομία στα πανεπιστήμια. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ χτες απέδειξε περίτρανα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέθαλπε επί 4,5 χρόνια αυτές τις συμπεριφορές. Επέλεξε να πάει χτες να πυροδοτήσει καταστάσεις, αποδοκιμάστηκε από τους ίδιους τους φοιτητές, ενώ δεν είχε κουβέντα να πει, άρα θεωρείται φυσιολογικό ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μας πρέπει να έχουν κράνη, ρόπαλα, υλικά αμφίεσης και κουκούλες. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός δήλωσε σε υψηλούς τόνους ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να τους έχει απέναντί τους. Φέρατε στην επιφάνεια την ιστορία του νόμου για τις τάξεις εις βάρος και του νόμου και της τάξης. Θα είμαστε απέναντι, καταλαβαίνετε το, και εδώ και στο πεζοδρόμιο. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για το θέμα της επίθεσης που δέχτηκε η κυρία Κεραμέως στον πολιτικό της γραφείο, την οποία ο κύριος Φίλης θεωρεί πτέσμα. Σας πήρε 5 ολόκληρες μέρες και πίεση της κυβέρνησης για να πείτε μία κουβέντα για τα μηνύματα, τα απειλητικά που δέχτηκα εγώ προσωπικά. Μία κουβέντα για την ΑΣΟΕ χτες. Ξέρετε ότι με αλυσοπρίωνο σπάσαν την πόρτα εισόδου. Ωραία και καλά κάνανε, μάλιστα. Ήταν λυπηρή και καταδικαστέα. Ήταν ένα πτέσμα, ένα ελαφρύ πλημέλημα. Αυτό ήταν πάντως, τα ζητούμαστε. Κόκκινες μπολιές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας σε σημερινές δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πως στηρίζει την ανομία. Χθες, οι Έλληνες πολίτες ήταν με έκπληξη να οργανώνεται διαδήλωση, στην οποία μετήχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με έτοιμα να συνεχιστεί η νοσηρή κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε τη στήριξή του στο άσυλο της ανομίας και της παρανομίας. Απέδειξε ότι επιλέγει και πάλι να ταυτιστεί με τους μπαχαλάκηδες. Προκαλεί την ελληνική κοινωνία και τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τελειώνουμε με τους γιάφκες των κουκουλοφόρων, των κατασκευαστών Μολότοφ, των διακινητών ναρκωτικών και των λαθρεμπόρων εντός των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια αποδίδονται στους φυσικούς τους χρήστες, στους φοιτητές, στους εργαζόμενους, στους καθηγητές. Οι Έλληνες πολίτες στις γειτονιές τους και οι φοιτητές στα πανεπιστήμια τους θα αισθανθούν και πάλι ασφαλείς και ελεύθεροι από τη φασιστική επιβολή της άποψης ισχνών μειοψηφιών. Η αστυνομία δεν επεμβαίνει στα πανεπιστήμια επειδή έτσι της αρέσει. Εν προκειμένου, υπήρχε μία απόφαση της Ιγκλήτου, η οποία είχε κλείσει το πανεπιστήμιο. Και κάποιοι έσπασαν το λουκέτο και μπήκαν εκεί. Και επομένως, η αστυνομία επεμβαίνει στα πανεπιστήμια μετά την ψήφιση του τελευταίου νόμου, σε όλους τους δημόσιους χώρους, όπως είναι η δουλειά της να κάνει για να επαναφέρει αυτό το οποίο είναι νόμιμο και προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Άρα, δεν είναι θέμα επέμβαση αστυνομίας σε πανεπιστήμια, είναι εφαρμογή του νόμου. Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο φοιτητές που συνελήφθησαν για τα χθεσινά επεισόδια, ένας 25χρονος φοιτητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και ένας φοιτητής ιατρικής. Ο 25χρονος, για τον οποίο μάλιστα σε φοιτητές του έκαναν και διαδήλωση έξω από την Ευελπίδων, αρνήθηκε ότι συμμετείχε στα επεισόδια στον χώρο του Πανεπιστημίου και έκανε λόγο για σκευωρία. Ο ίδιος παραπέμφθηκε σε δίκη στις 22 Νοεμβρίου. Η αστυνομία από τη μεριά της έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της για τραυματισμό 2 αστυνομικών και για προσαγωγή 3 ατόμων σχετικά με τα επεισόδια. Όπως έγινε γνωστό, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών βρίσκονται επιποδός για τα μέτρα της επετείου του Πολυτεχνείου. Έπειτα και από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες με φοιτητές και αστυνομικούς, κύρια μέρημνα της Ελλάς είναι η περιφρούρηση της ΑΣΟΕ και φυσικά του Πολυτεχνείου. Σκοπός της είναι η αποτροπή καταλήψεων, ωστόσο, αν τελικά πραγματοποιηθούν, θα γίνει επέμβαση και συλλήψεις. Τέλος, ειδικό ρόλο θα έχουν το ελικόπτερο και τα ντρόουν της Ελλάς, που θα μεταδίδουν συνεχή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι συλλευθέντες της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατική Αυτοάμυνα, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα κακοκαιρματικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, έξω από την Ευελπίδων, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ 50 αλληλέγγυων και αστυνομικών. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στη τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. Τα αστυνομικά μέτρα ήταν ιδιαίτερα αυστηρά σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων, όταν πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή περίπου στις 11 το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν την Παρασκευή. Προς συμπαράσταση των κατηγορουμένων βρέθηκαν στην Ευελπίδων περίπου 50 άτομα αλληλέγγυοι. Την ώρα που οι αστυνομικοί ετοιμάζονταν να βγάλουν από το κτίριο τους δύο κατηγορούμενους, επικράτησε ένταση και σημειώθηκαν επεισόδια με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών κρότου λάμψης. Οι κατηγορούμενοι 41 και 45 ετών αντίστοιχα, όπως και δύο ακόμη θεωρούμενα μέλη της οργάνωσης που αναζητάει η αστυνομία, είναι αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 3 κακουργήματα και 5 πλημελήματα που αφορούν τρομοκρατικές πράξεις αλλά και κατοχή εκρηκτικών και όπλων. Η 39χρονη γυναίκα που είχε συλληφθεί κατηγορείται για πλημέλημα και αφέθηκε ελεύθερη. Στο μεταξύ, η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των τριών ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση, των δύο συλληφθέντων και του ενός καταζητούμενου. Ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης η διήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη χώρα μας. Το πρωί ο Κινέζος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ενώ χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο. Δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου παρέθεσε ο Προκόπης Παυλόπουλος το βράδυ της Δευτέρας. Οι πραγματικοί πολιτισμοί δεν συγκρούονται, αλλά χτίζουν γέφυρες επικοινωνίες και γκρεμίζουν τα τείχη του διαχωρισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Προκόπης Παυλόπουλος, αναφερόμενος και πάλι στην Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε σχέσεις φιλίας ή καλής γειτονίας με την Τουρκία. Και θέλουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, αλλά αυτό εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία πρέπει να μάθει να σέβεται. Το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, αν θέλει μάλιστα να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, πρέπει να μάθει να σέβεται το έδαφος, τα σύνορα, την κυριαρχία, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, που είναι έδαφος, σύνορα και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να μάθει να σέβεται προς τον άνθρωπο και τους πρόσφυγες, όπως ταιριάζει στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως ταιριάζει στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτό τη ζητούμε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Με απλές λέξεις, τη ζητούμε το αυτονόητο. Σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Πρόεδρο Παυλόπουλο και τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Και οι δύο πλευρές μας εξέδωσαν ένα νέο κοινό ανακοινωθέν, σηματοδοτώντας μια νέα αφετηρία για τις διμερείς σχέσεις μας και προωθώντας την έμπρακτη συνεργασία να ανοίξει μια νέα σελίδα. Προσκεκλημένοι στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν 130 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, η Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Δένδιας, Άδωνης Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης, Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τη σύζυγό του Μαρίνα, καθώς και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου, επιχειρηματίες, η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου. Το μενού περιελάμβανε φιλέτο λαβράκι με πουρέ ρεβιθιών, σισαμέλαιο και σάλτσα ούζου, καρέ χοιρινού με γραβιέρα νάξου, μάραθο και σάλτσα κόκκινου κρασιού και για επιδόρπιο αχλάδια με κρέμα βανίλιας και ζεστή σοκολάτα, φρούτα εποχής και καφέ. Πάντως, τα φλάς των φωτογραφικών φακών, εκτός από τις αποστράπτουσες γυναικείες παρουσίες, έκλεψαν ο Άδενος Γεωργιάδης με τον Αλέξη Τσίπρα, που είχαν συνεχή διάλογο σε εύθυμο κλίμα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο αστειεύτηκε μαζί τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακούστηκε να χαρακτηρίζει ξανά ως τον αγαπημένο του τον Μάκη Βορύδη, με τον οποίο είχε επίσης ένθερμη συνομιλία. Η επίσκεψη του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ολοκληρώθηκε σήμερα με το Σι Τσιπίνγκ να έχει το πρωί μισάωρη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ενώ στη συνέχεια και πριν αναχωρήσει για την πατρίδα του, ξεναγήθηκε για μία ώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί ο Προκόπης Παυλόπουλος ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του τη στήριξή του στην προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Φανταστείτε αυτόν τον χώρο
τα γλυπτά του Παρθενώνα μέσα στο λεωφόρο και φανταστείτε πώς είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα αυτή τη στιγμή στο Βρετανικό Μουσείο, τα οποία τα κρατάει με τρόπο παράνομο και αντίθετο προς κάθε έννοια πολιτισμού. Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό επέλεξα, και το λέω γιατί είναι μια σημαντική στιγμή για μας, γι' αυτό επέλεξα αυτό το χώρο και αυτή τη στιγμή την ώρα που φεύγετε για την Κίνα, για να σας ζητήσουμε τη συμπαράστασή σας, τη στήριξή σας σε αυτόν τον αγώνα για να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα εδώ που ανήκουν. Όχι μόνο συμφωνώ μαζί σας, όχι μόνο θα έχετε την υποστήριξή μας, θα ευχαριστούμε. Γιατί και εμείς έχουμε πολλά παιδιά μας σε όλο το έξω και προσπαθούμε να όσο μπορούμε, όσο νωρίτερα γίνεται αυτά τα πράγματα να γυρίσουμε στην πατρίδα τους. Σε άλλα θέματα τώρα, την απόσυρση της διάταξης του ποινικού κώδικα για το αδίκημα της κακόβουλης βλασφημίας και της εξύβρισης θρησκευμάτων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κώστας Τσιάρας, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με την επαναφορά στον ποινικό κώδικα των αδικημάτων της κακόβουλης βλασφημίας και της εξύβρισης θρησκευμάτων με ποινή φυλάκισης έως 2 έτη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας εξέφρασε την πρόθεσή του να αποσυρθεί και να μην συμπεριληφθεί εν τέλει η επίμαχη διάταξη στον ποινικό κώδικα. Η δική μου προσπάθεια ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και το λέω γιατί θέλω τουλάχιστον να κάνω γνωστό ότι έχω μια απολύτως φιλελεύθερη αντίληψη γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Και προφανώς δεν είχα καμιά, αν θέλετε, στόχευση να επιστρέψουμε σε ένα παλιό θεοκρατικό κράτος, όπως κάποιοι σπεύσαν να σχολιάσουν. Δεν σας το κρύβω ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Νομίζω ότι αν αυτή η ένταση υπάρχει, η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα έρθει τελικά προς ψήφιση αύριο με την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Θα αποσυρθεί. Είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις εντός της Βουλής με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Λάπα να τη χαρακτηρίζει κατάπτυστη. Ποιοι είχαν τέτοια διάταξη? Μόνο τα μεσανατολικά ή ασιατικά φονταμενταλιστικά κράτη όπου κυριαρχεί ο φανατισμός, το μίσος, η εκκληκτικότητα και ο φονταμενταλιστικός χαρακτήρας του κράτους τους. Και έρχομαστε εδώ στην Ελλάδα, εννοείται, στη μήτρα της δημοκρατίας και να μου φέρετε, επαναφέρετε την κακόβουλη βλασφημία. Στο νέο ποινικό κώδικα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε την αυστηροποίηση των ποινών για παιδεραστές και διακινητές μεταναστών. Σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε στην Επιτροπή, στο αδίκημα του βιασμού, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού ανηλίκων, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών από τα 5 έως 10 έτη που ίσχυε, ενώ αν ο βιασμός που έγινε από 2 ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, αντί για 10 έως 15 έτη τιμωρίας, η ποινή μεταβλήθηκε σε ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Υγείας προκειμένου να συζητήσουν την κατεπίγουσα τροπολογία που κατέθεσε ο Βασίλης Κικίλιας για το πάγωμα και τη μείωση των τιμών των φαρμάκων. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αμέσως μετά ανακοίνωσε πως οι τιμές των φαρμάκων δεν πρόκειται να αυξηθούν μέσα στο 2020. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να μην εφαρμοστούν οι αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων που είχαν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αντιθέτως, με τις διατάξεις που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και οι οποίες ελπίζουμε να ψηφιστούν με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή, προβλέπεται όχι μόνο πάγωμα των τιμών των φαρμάκων, αλλά και μειώσεις έως και 7% για κάποια από αυτά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πει προεκλογικά ότι το καλύτερο φάρμακο στην καλύτερη τιμή. Ερχόμαστε λοιπόν ως Υπουργείο Υγείας να υλοποιήσουμε αυτή την προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, νομοθετώντας, έχουμε ήδη καταθέσει την κείμενη διάταξη στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στην ΠΝΠ την Πέμπτη στην Ολομέλεια, ότι δεν επιτρέπουμε καμία αύξηση στα φάρμακα και θα φτάσουμε ως 7% μειώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρώτον εξοικονόμηση πόρων για το κράτος, κυρίως όμως μειώνεται σημαντικά η συμμετοχή των ασφαλιζόμενων στα φάρμακα τα οποία έχουν ανάγκη. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο. Από την πλευρά τους, οι φαρμακευτικές, μέσω του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, αναφέρουν ότι δρομολογείται επιτέλους η διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμάκων που έχει καθυστερήσει αρκετούς μήνες. Θα πρέπει επίσης να δρομολογηθεί και η διαδικασία ορισμού τιμών νέων φαρμάκων, που και αυτή έχει καθυστερήσει. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής.
Η προτινόμενη τροπολογία δίνει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις τιμές, αφού αποφεύγονται οι διακυμάνσεις λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών και προβλέπεται μέγιστη ετήσια μείωση. Έντονο προβληματισμό προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι δεν προβλέπεται διόρθωση των στρεβλώσεων στις τιμές των φαρμάκων, ακόμα και σε βάθος χρόνου, με συνέπεια να παραμένει για τους Έλληνες ασθενείς ο κίνδυνος ελλείψεων και αποσύρσεων φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα σταθερό και ισορροπημένο σύστημα τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων σε βάθος χρόνου, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς και αφετέρου να δοθεί δυνατότητα να εστιαστούμε στο σύστημα αποζημίωσης φαρμάκων, που είναι ένα από τα κλειδιά για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, καταλήγει η ανακοίνωση. Λοιπόν, αλλάξουμε τώρα θέμα. Φαίνεται ότι η τζιχατζιστής βρίσκεται για δεύτερη μέρα στη νεκρή ζώνη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, με τη χώρα μας να μην δέχεται να περάσει τα σύνορα. Για όλα αυτά θα μας δώσει πληροφορίες ο Θανάσης Δρούγος, στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, πώς έχει καταρχήν αυτή η ιστορία, γιατί δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες και φαίνεται ότι οι διαδικασίες γίνονται με άκρα μυστικότητα. Κοίταξε να δεις, έχω επικοινωνήσει και με Τουρκούς απέναντι από το φυλάκιο των Καστανιών στον Εύρο και η κατάσταση είναι ως εξής. Αυτός παραμένει για δεύτερη μέρα, όπως είπες, στην συγκεκριμένη νεκρή ζώνη, δηλαδή μια μικρή περιοχή η οποία είναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και στην οποία βεβαίως για να αποφεύγονται επεισόδια οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι Αμερικανός υπήρκος, λέγεται Μοχάμεντ Νταρβίς Β' και είναι καταγωγής Ιορδανικής. Αυτός δεν ήταν σε αυτούς που ήταν επί χρόνια στη Μεσοποταμία τζιχαντιστής. Συνελήφθη στις τελευταίες επιχειρήσεις των Τούρκων στη Βορειοανατολική Συρία, πηγή ειρήνης, στη γνωστή επιχείρηση που συζητούσαμε. Και η Άγκυρα έχει αποφασίσει εδώ και μια εβδομάδα, με απόφαση ενώ ο Ερντογκάν και του Υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, να τους στείλει όλους πίσω. Και όπως πληροφορήθηκαν, 1201 όλοι αυτοί οι οποίοι είναι από διάφορες χώρες, καμιά 35 χώρες, μεταξύ των οποίων από Γερμανία, από Ολλανδία, από Ιταλία και πάει λέγοντας. Ως εκ τούτου, η Άγκυρα αποφάσισε αυτούς να τους στείλει πίσω και δεν τους δέχεται πλέον, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Εντάξει, οι χώρες οι οποίες οι πιο πολλές είναι χώρες προέλευσης των συγκεκριμένων ανθρώπων, δεν τους στέλνουν πίσω. Οπότε πλην της Γερμανίας, η οποία Γερμανία αυσημή θα παραλάβει, όπως μου είπανε, 7 άτομα στις 14 Νοεμβρίου από αυτούς που στέλνει η Τουρκία πίσω. Να πούμε αυσημή, Αλεξάνδρα, ότι είναι Δανείοι, Ολλανδοί και ορισμένοι άλλοι, ένα αναμονή και Ιρλανδοί για να γυρίσουν στις χώρες τους. Είναι κάποιοι από αυτούς που βεβαίως είχαν διαπράξει τεράστια εγκλήματα όταν ήταν στα πολύ ισχυρά του το Ισλαμικό κράτος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φωνάζει από την πλευρά της Τουρκίας, ξέρω εγώ, να τον αποδεχτούν πίσω, γιατί δεν θέλει να πάει Αμερική, αλλά και ως προς την Ελλάδα τώρα δεν θέλει να πάει. Υπάρχει τέλος, Αλεξάνδρα, η συμφωνία του 1961, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Υόρκης, η οποία λέει ότι άμα δεν τον παίρνουν κανένας από εδώ, αν δεν τον παίρνουν από εκεί, πρέπει να επιληφθεί κάποιος διεθνής οργανισμός για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως οι Τούρκοι ζητούν την παρέμβαση των Οργανισμένων Εθνών. Ναι, αυτό είναι, η περίπτωση είναι μόνο η έμπορη να πάει, ξέρω, κάποιος περιφερειακός οργανισμός, επειδή αυτός εδώ πέρα προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε εκεί, τα πράγματα θα πω είναι πιο πολύπλοκα. Να σου πω πάνω ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει 108 να παραλάβει, όπως μου λέγανε, τζιχαντιστές, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ιδιαίτερα βάναυσοι και δολοφόνοι. Να τους παραλάβει πίσω, και η Μεγάλη Βρετανία λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διαβατήριο, δεν γυρίζουν πίσω σε εμάς. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν η Τουρκία στείλει τους 1200 προς την Ευρώπη, χωρίς να αναλαμβάνει περαιτέρω, ας πούμε, να διαχειριστεί το θέμα, θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα για τους Ευρωπαίους, γιατί δεν ξέρουν πώς ακριβώς, δεν υπάρχει κοινή πολιτική για το πώς θα αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο θέμα. Μάλιστα, αυτή είναι η άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το προσφυγικό εν γέννη. Θανάση Δρούγο, να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Οι μαθητές του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Ελευσίνα συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους, ταξιδεύοντας σε Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και στην ένταξη των μειονοτήτων. Το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ελευσίνα συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους, το οποίο χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 χρόνια, από το 2017 έως το 2019. Στη σχολική σύμπραξη συμμετείχαν και άλλα σχολεία από την Πορτογαλία, την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, με το ελληνικό σχολείο να έχει το ρόλο του συντονιστή του προγράμματος.
Τα σχολεία από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία συνεργάστηκαν και δούλεψαν μεθοδικά, εντάσσοντας και εφαρμόζοντας το υποχρεωτικό ή προαιρετικό ορολόγιο πρόγραμμά τους διάφορες τεχνικές και δράσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 6 μαθητές φιλοξενήθηκαν από γαλλικές οικογένειες κατά την επίσκεψη στο συνεργαζόμενο γαλλικό σχολείο της πόλης Ναρμπόν και άλλοι 6 μαθητές φιλοξενήθηκαν από ιταλικές οικογένειες κατά την επίσκεψη στο συνεργαζόμενο ιταλικό σχολείο της πόλης Ποτέντζα. Αυτό που αποκόμισα πιο πολύ από την εμπειρία μου στην Ιταλία ήταν η οικογένεια που μου φέρθηκε πολύ, με έκανε να νιώσω πολύ οικεία, ήταν πολύ φιλόξενη και γενικά είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Δεν απήχαμε πολύ από τις συνήθειές μας και από τις καθημερινότητες που κάναμε ο ένας και ο άλλος. Ήταν ίσως από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει μέχρι στιγμής στη ζωή μου. Το πιο ωραίο πράγμα που έζησα για μένα ήταν στο σχολείο τους, το οποίο βρισκόταν στην Ποτέντζα της Ιταλίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μας συμπεριφερόντουσαν. Ήταν πολύ ζεστός και πολύ φιλικός. Και επίσης μου άρεσαν πάρα πολύ οι εγκαταστάσεις του σχολείου τους. Πηγαίναμε στον Ναρμπόν της Γαλλίας, που κάναμε διάφορες δραστηριότητες, που πέραμε μέρος διάφορα παιδιά από διάφορες χώρες. Μία από αυτές ήταν το ράγμπι, που δεν είναι συνηθισμένο σπορ στην Ελλάδα. Πήγαμε σε διάφορα μέρη, όπως στην Καρκασόν. Πήγαμε και σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο κάστρο της Καρκασόν, που ήταν λες και περπατάγαμε μαζί με τους υπότες της τότε εποχής. Σκοπός του προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, ενώ επιμέρους στόχοι ήταν η άμβλυνση των φυλετικών εθνικών προκαταλήψεων, η μείωση των ρατσιστικών συμπεριφορών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για δημιουργία και χρήση γλωσσικών εργαλείων υποστήριξης μειονοτήτων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και η βελτίωση των σχέσεων όλων των μερών της σχολικής κοινότητας. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν οι συμμετοχικές μέθοδοι μάθησης, τεχνική κύκλου και World Cafe. Εμείς σαν πρώτο ΕΠΑΛ φτιάξαμε 10 συνεδρίες συγκεκριμένες με τις οποίες είχαμε ως στόχο να διαχειριστούμε τη διαπολιτισμική σύγκρουση. Τα σχολεία του προγράμματος ούτως ή άλλως είναι πολύ πολιτισμικά. Ο στόχος λοιπόν ήταν να καταφέρουμε τα παιδιά μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ζουν, το σχολείο εννοούμε, να πηγαίνουν καλύτερα με τους μαθητές τους που είναι από άλλες κουλτούρες, από άλλες φυλές, από άλλες χώρες και νομίζουμε τελικά ότι τους βοήθησε όλο αυτό στο να το διαχειριστούν. Επίσης, μπορέσαμε να φτιάξουμε και τη σχέση μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Λοιπόν, είναι ο αλληλσεβασμός μαθητών μεταξύ μαθητών και μαθητών μεταξύ καθηγητών. Δηλαδή, μιλάς, συζητάς χωρίς να φοβάσαι το αν θα σε κρίνουν ή αν όχι. Σέβεσαι εννοείται κάποια πράγματα και σέβεσαι και την προσωπική ζωή του απέναντί σου. Η τεχνική του κύκλου είναι μεγάλη βοήθεια για τον οποιοδήποτε και αν το δοκιμάσει. Και εγώ θα το πρότεινα να γίνει μια δοκιμή στο κύκλο αυτό. Και έχει αλλάξει και η στάση μου και έχει γίνει καλύτερη και προς άλλα παιδιά και είναι και για μένα ευχάριστο αυτό το συνέστημα. Εγώ είχα πάει στη Γαλλία και εκεί πέρα κάναμε το World Cafe. Το World Cafe ήταν στην ουσία μερικές ερωτήσεις που μας δίνανε και έπρεπε να μαζευτούμε σε ομάδες από διαφορετικές χώρες και να βρούμε μια κοινή απάντηση. Και μπορώ να πω ότι με αυτή την δραστηριότητα υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις αλλά και ίδιες. Δηλαδή και ομοιότητες και διαφορές. Μέσα αυτό όμως του προγράμματος μάθαμε και να κάνουμε πιο καλά την αγγλική γλώσσα. Την εξασκήσαμε και νομίζω έχει βοηθήσει πολλά παιδιά από εδώ να μιλάνε καλύτερα αγγλικά. Άλλες σημαντικές δράσεις του προγράμματος ήταν η υλοποίηση ημερών συμβουλευτικής στα σχολεία με συμμετοχή γονέων και επαγγελματιών, των τοπικών διευθύνσεων εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός πολυπολιτισμικών ημερολογίων για τα έτη 2018 και 2019 και η δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning στην πλατφόρμα Moodle για την γλωσσική υποστήριξη μαθητών μειονοτήτων. Τώρα, όλες αυτές οι δράσεις είχαν ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών, τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, ώστε να τους κρατήσουμε μέσα στο σχολείο και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της σχολικής διαρροής. Αδιαμφισβήτητα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συναρπαστική συνύπαρξη με πολλαπλά ωφέλη, καθώς βοηθά το άτομο στην κοινωνικοποίησή του με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνία μας. Εδώ ολοκληρώθηκε και το δελτίο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά και στο attikatv.gr. Καλό απόγευμα σε όλους σας. We'll be right back.